Ο φρικτός Γολγοθάς. Δεξιά από την Αγία Αποκαθήλωση, δύο σκάλες από 27 σκαλιά οδηγούν 4,5 μέτρα πάνω από το έδαφος του πανίερου ναού της Αναστάσεως στον λόφο της Σταύρωσης, εκεί ακριβώς που ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός δέχθηκε τα καρφιά στα χέρια και στα πόδια και το τίμιο αίμα του πότισε τη γη για να μας καθαρίσει από τις αμαρτίες μας. Η ονομασία Γολγοθάς αραμαϊκής προέλευσης προέρχεται πιθανόν από το σχήμα φαλακρού κρανίου, μορφή που του προσδίδουν τα σπηλαιώδη οφθαλμοειδή ορίγματα. Άλλη εκδοχή για την ετυμολογία του προέρχεται από μία παράδοση που επικράτησε τη δεύτερη χιλιετία και αποδέχθηκαν οι πατέρες της Εκκλησίας για τον συμβολισμό της, σύμφωνα με την οποία ο εγγύς της Ιερουσαλήμ βράχος του Γολγοθά ήταν ο τόπος ταφής και έβρεσης του κρανίου του Αδάμ. Επίσης, πως ο Γολγοθάς έλαβε το αποτρόπαιο όνομά του από τα κρανία που ήταν γεμάτος ως τόπος εκτελέσεως. Αυτός ο βράχος του θανάτου, όπου συντελέστηκε το υπερπάντων μυστήριον της Θείας Οικονομίας, βρισκόταν την εποχή του Χριστού έξω από τα τείχη της πόλεως, αλλά περιελήφθη μέσα στα όρια της μετά την ανοικοδόμηση νέου τείχους από τον Ηρώδη Αγρίπα, το οποίο επισκευάστηκε και διαμορφώθηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Έλιο Αδριανό, που έδωσε και το όνομά του στην κατακτημένη Ιερουσαλήμ. Οι αρχιτέκτονες του Μεγάλου Κωνσταντίνου λάξευσαν και βοηδή τον βράχο του Γολγοθά, που εξήχε στην νοτιοανατολική γωνία του εθρίου της Κωνσταντίνιας Βασιλικής. Πάνω στον λόφο, όπου η πρόσβαση προφανώς ήταν εφικτή με σκαλιά, υπήρχε υπαίθριος ναός με κυκλίδωμα που ονομαζόταν Σταυρός ή Κρανίον ή Άγιον Κρανίον ή Αγία Κορυφή, αλλά και ένας μεγάλος χρυσός διάλυθος σταυρός, αφιέρωμα του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Δευτέρου. Το ιερό προσκύνημα αρχικά ήταν υπαίθριο. Στεγάστηκε κατά τις αναστηλωτικές εργασίες του Αγίου Μοδέστου όταν ήταν τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου μετά την απαγωγή του Πατριάρχη Ζαχαρία από τους εισβολείς Πέρσες και διαμορφώθηκε σε αυτοτελές χτίσμα με θολίσκο από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Ένατο τον Μονομάχο. Η ιδιαίτερη στέγασή του διατηρήθηκε και στους επόμενους αιώνες και έτσι, ενώ ο Γολγοθάς εσωτερικά έχει την ίδια οροφή με σταυροθόλια, εξωτερικά παρουσιάζει δική του τρουλωτή κάλυψη. Στον ιερό βράχο του μαρτυρίου και της αγωνίας βρίσκονται δύο παρεκκλήσια. Βόρεια, στον πραγματικό τόπο της Σταύρωσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι το ελληνοορθόδοξο παρεκκλήσι, ενώ νότια, που είναι ο τόπος που ξάπλωσαν τον Χριστό πάνω στο Σταυρό και τον κάρφωσαν πριν τον υψώσουν, είναι των Λατίνων. Στο παρεκκλήσι των Λατίνων,
το οποίο χωρίζεται από αυτό των Ορθοδόξων με αψίδες, ο προσκυνητής αντικρίζει ένα ψηφιδωτό στο οποίο απεικονίζεται η σκηνή της Σταύρωσης του Κυρίου. Επίσης αριστερά, ανάμεσα στα δύο παρεκκλήσια, βλέπει ο προσκυνητής ολόγλυφη την εικόνα της Θεοτόκου που δέχεται το πλήγμα της Ρομφαίας. Το Ορθόδοξο παρεκκλήσι υποβάλλει τον προσκυνητή με τη μεγαλοπρέπεια, τις θαυμάσιες στιχογραφίες και την εξαιρετική διακόσμηση. Εδώ ο Πατριάρχης και οι Επίσκοποι ιερουργούν ακάλυπτοι εις ανάμνηση του γεγονότος, κατά το οποίο, καθώς ο Αυτοκράτορας Ηράκλειος ανέβηκε στο Γολγοθά φέροντας τους ώμους του τον Δήμιο Σταυρό που είχε πάρει από τους Πέρσες, του έπεσε το βασιλικό στέμμα, δείγμα ότι στο σημείο που ο Κύριος φορούσε το ακάνθινο στεφάνι, ο χριστιανός αυτοκράτορας δεν μπορούσε να φορά κορώνα. Ο προσκυνητής με δέος αντικρίζει έναν τεράστιο σταυρό και πάνω του σε φυσικό ανθρώπινο μέγεθος ο εσταυρωμένος Ιησούς με το ακάνθινο στεφάνι καθοράται νεκρός. Δεξιά του στέκει η υπεραγία Θεοτόκος και αριστερά ο αγαπημένος του μαθητής Ιωάννης. Μπροστά από τη σύνθεση της Σταύρωσης είναι η μονόλιθη Αγία Τράπεζα, η οποία στηρίζεται σε 8 κολονάκια. Γύρω από το μάρμαρο της Αγίας Τράπεζας είναι χαραγμένα τα εξής λόγια. «Θεωρεί το αίματι και νοθέντη, δέσποτα Χριστέ, εξισαχράντου πλευράς και ζωοποιού, θυσία μεν πέπαυτε ειδωλική, πάσα δε η γη σου, της ενέσεως την θυσία να αναφέρομεν». Κάτω από την Αγία Τράπεζα βρίσκεται η τρύπα μέσα στο βράχο, μέσα στην οποία σφηνώθηκε ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου μας. Σήμερα η τρύπα έχει καλυφθεί από ασπιδόμορφο αργυρό δίσκο, στον οποίο απεικονίζονται 5 σκηνές από τα πάθη του Χριστού. Ο προσκυνητής μπορεί να βάλει το χέρι του στη μέση του δίσκου και να αγγίξει το βράχο πάνω στον οποίο στήθηκε ο Τίμιος Σταυρός. Ο χώρος δεξιά και αριστερά της Αγίας Τράπεζας είναι περιφραγμένος με τζάμι και μας δείχνει πως ήταν η όψη του Γολγοθά πριν χτιστούν τα προσκυνήματα. Ο προσκυνητής με δέος αντικρίζει τη σχισμή που προκάλεσε ο σεισμός στον βράχο την ώρα που ο Ιησούς παρέδωσε το πνεύμα. «Και ιδού το καταπέτασμα του ναού εσχίστη εις δύο, από άνωθεν έως κάτω, και η γη εσύστη και πέτρε εσχίστησαν».